Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία αναφορά στο ρόλο και στο σκοπό του επιμελητηρίου, πράγμα που πιστεύω ότι ενδεχομένως η κοινωνία να μην, ο κόσμος των νησιών μας να μην το γνωρίζει και να εστιαστώ μετά στις δράσεις του επιμελητηρίου μέχρι τώρα και στη συγκεκριμένη εκδήλωση η οποία προγραμματίστηκε για την επόμενη, για την Παρασκευή. Με αφορμή λοιπόν την σημερινή μας συνάντηση, θα ήθελα πρώτα να δώσω κάποιες διευκρινήσεις για το τι είναι και ποιος ο ρόλος του επιμελητηρίου και των παραρτημάτων. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι μια δημόσια υπηρεσία που έχει σαν σκοπό τη διεύρυνση και προώθηση της επιστημονικής γνώσης στους τομείς γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασολογίας, γεωλογίας και ιχθυολογίας. Ιδρύθηκε το 1971. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι αυτοδιοικούμενο με δικούς του οικονομικούς πόρους. Έδρα του επιμελητηρίου είναι η Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργεί και η κεντρική υπηρεσία, ενώ υπάρχουν και 10 περιφερειακά παραρτήματα που καλύπτουν το σύνολο της χώρας. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο είναι ο νομοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Υπαίθρου και προσπαθεί πάντα να λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα περιβάλλον με σεβασμό για την προστασία του. Ειδικότερα, μελετά με πρωτοβουλία δική του ή των αρμόδιων αρχών κάθε θέμα που αφορά τους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, των δασικών πόρων, των ορυκτών και υδάτινων πόρων, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας, την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη μεταποίηση, τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων αυτών. Γνωμοδοτεί με πρωτοβουλία δική του ή των αρμόδιων αρχών για κάθε νομοσχέδιο, προεδρικό διάταγμα και γενικό μέτρο που έχουν σχέση με γεωργική, δασική, κτηνοτροφική, αλιευτική παραγωγή. Τους φυσικούς σπόρους και ειδικότερα τους εδαφικούς, δασικούς, αλιευτικούς, ορυκτούς και υδάτινους σπόρους της χώρας. Παρέχει τη συνδρομή του για την άτια κατάρτιση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών που αναφέρονται σε θέματα των κλάδων του. Ενισχύει κάθε προσπάθεια που προέρχεται από το κράτος, τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, τους αγροτικούς, δασικούς, κτηνοτροφικούς και αλιευτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και συλλόγους, και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εφόσον αποβλέπει στην ανάπτυξη του βιωτικού και πολιτιστικού επίπεδου του πληθυσμού της Υπαίθρου. Συνεργάζεται για να πετύχει τους στόχους και με άλλα επιμελητήρια ή ενώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και διοργανώνει ή συμμετέχει συνέδρια σε θέματα κυρίως αναπτυξιακά και περιβαλλοντολογικά. Προσπαθεί ως επιστημονικό και επαγγελματικό όργανο των επιστημόνων των αναφερθέντων ειδικοτήτων να υπερασπιστεί και να αναβαθμίσει την οικονομική τους κατάσταση, την επαγγελματική κατοχήρωση και προστασία τους και την κοινωνική αναγνώριση και καταξίωσή τους. Το παράρτημα Αιγαίου τώρα καλύπτει γεωγραφικά τους νομούς Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσων και έχει έδρα τη Μυτιλήνη. Το παράρτημα Αιγαίου συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της τοπικής αγροτικής κοινωνίας, του πρωτογενούς τομέα και στην προάσπιση των συμφερόντων των γεωτεχνικών της περιφέρειας. Έπαιξε και παίζει σημαντικό ρόλο στα νησιωτικά δρόμενα. Οι δράσεις του παραρτήματος συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωση των τοπικών αγροτικών συνθήκων. Από την ανάληψη της διοίκησης του παραρτήματος το 2018, θέσαμε ως προτεραιότητές μας την επιπλέον αναβάθμιση του ρόλου μας. Σχεδιάσαμε πρόγραμμα δράσεων με το οποίο επιδιώκουμε να προωθήσουμε περαιτέρω την επιστημονική γνώση για το συμφέρον των γεωτεχνικών και των τοπικών κοινωνιών. Ως Προεδρεύων της Διοικούσης Επιτροπής, με τις πρώτες δηλώσεις μας το 2018, κάναμε γνωστή μας τη θέση και υποσχεθήκαμε την υλοποίηση του προγράμματός μας, το οποίο προβλέπει σειρά δράσεων
που εξαιτίας της πανδημίας κάποιες υλοποιήθηκαν και κάποιες θα μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί, αλλά στόχος μας τώρα είναι, που άρθηκαν τα μέτρα, να επιταχύνουμε την υλοποίησή τους. Απολογιστικά μέχρι σήμερα το παράρτημα οργάνωσε και υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις και παρεμβάσεις. Ημερίδες, ενημερώσεις και καταγραφή προβλημάτων παραγωγικών τάξεων. Διοργανώσαμε την ενημερωτική συνάντηση των παραγωγικών τάξεων παρουσία του Υφυπουργού Γεωργίας κ. Κρέκα και του Γενικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων κ. Μπαγκινέτα τον Ιανουάριο του 2020. Είχαμε ενημερωτικές συναντήσεις με γεωτεχνικούς όλων των κλάδων σε Λέσβο, Χίο, Σάμο. Η μερίδα με σκοπό την καταγραφή των κυριότερων θεμάτων που αποσχολούσαν τους παραγωγικούς φορείς του γαλακτοκομικού τομέα τον Αύγουστο του 2021, με συμμετοχή γαλακτοκομικού συνεταιρισμού και παραγωγικούς φορείς του γάλακτος. Αντίστοιχα έγινε και η μερίδα με τον ελαιοκομικό τομέα την ίδια περίοδο, με συμμετοχή όλων των παραγωγικών φορέων της ελαιοκομίας. Γνωμοδετικές παρεμβάσεις σε διοικητικό και τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Με πρωτοβουλία μας οργανώθηκε τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλείς δασάρχες όλων των νομών του Αιγαίου και του αρμόδιου Υπουργείου, στην οποία γνωμοδότησε η Επιτροπή του Παραρτήματος για τα ειδικά προβλήματα των δασικών χαρτών στα νησιά του Αιγαίου. Συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς και γενικούς γραμματείς του Υπουργείου για την πορεία των μέτρων του ΠΑΑ στα νησιά και ειδικά για τη χρηματοδότηση των νέων αγροτών, σχεδίων βελτίωσης και της βιολογικής γεωργίας. Σε τοπικό επίπεδο κάναμε παρεμβάσεις και πρωτοστατήσαμε για τη δημιουργία γαλακτοκομικής σχολής στη Λέσβο. Παρόλο που δεν ζητήθηκε επιστημονική μας γνώση για το έργο της ζακοκτονίας, συμμετείχαμε σε όλες τις ενημερώσεις και με κέρες παρεμβάσεις μας συμβάλαμε σε επίλυση προβλημάτων του συγκεκριμένου έργου της περιφέρειας. Συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με τα κατατόπους επιμελητήρια εμπορικό και τεχνικό σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Για την προάσπιση των συμφερόντων συναδέλφων, οργανώσαμε τις υπηρεσίες του παραρτήματος με επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό, βελτιώσαμε και αναβαθμίσαμε τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία του επιμελητηρίου, κατασκευάσαμε ενημερωτική σελίδα για εξυπηρέτηση κοινού και μελών. Φέτος καταφέραμε να προκηρυχθούν έγκαιρα οι θέσεις τομεαρχών δακοκτονίας στα νησιά μας και οργανώσαμε συναντήσεις με συναδέρφους εργαζόμενους στη δακοκτονία. Αναδείξαμε και ενημερώσαμε όλους τους αρμόδιους για τη τεράστια έλλειψη προσωπικού σε περιφερειακές υπηρεσίες όπως τα κτηνιατρία και τις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας στα νησιά μας. Στο πλαίσιο του προγράμματός μας σήμερα θέλω να σας ενημερώσω για μία ακόμα δράση που θα πραγματοποιήσουμε την Παρασκευή 27 Μαΐου στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας στην Αγία Παρασκευή με θέμα την αιγοπροβατορφία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση επιστημονικών προσεγγίσεων από τους εισηγητές αναφορικά με την αιγοπροβατοτροφία και ειδικότερα την ασκούμενη υπό τις συνθήκες της νησιωτικότητας. Η ανταλλαγή απόψεων με τους φορείς του πρωτογενούς τομέα και τους επιχειρηματικούς μεταπιτικούς φορείς προς όφελος της κτηνοτροφίας, η οποία αποτελεί δυναμικότατο κλάδο του πρωτογενούς τομέα στο Βόρειο Αιγαίο και ειδικότερα στη Λέσβο. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν εισηγήσεις για θέματα ζωοτεχνίας, γενετικής βελτίωσης, ζωονόσων και αντιμετώπιση αυτών, καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτικές. Οι εισηγητές της μερίδας θα είναι ο Γενικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων κ. Δημήτριος Παπαγιαννίδης, ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Δημήτριος Μελάς, οι καθηγητές κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι κύριοι Γεώργιος Αρσένος και Νεκτάριος Γιαδίνης, ο καθηγητής της Σχολής Επιστημών των Ζώων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Ιωσήφ Μπιζέλης, και ο προϊστάμενος μονάδας της διχειριστικής υπηρεσίας του ΠΑΑ, κ. Τσιατούρας Ευθύμιος. Για όλες αυτές τις δράσεις μας είχαμε πάντα αρρωγό την τοπική κοινωνία, τους συλλογικούς φορείς του νησιού μας, την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Ειδικότερα, θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή Λέσβου, κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, για την αμέριστη βοήθειά του στην επίλυση των προβλημάτων του κλάδου μας. Τέλος,
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς της ημερίδας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Τράπεζας Πειραιώνος, τη Γεωτεχνική Αιγαίου, τους συνεργάτες μας στην ΕΤΑΛ Λέσβου. Δεδομένου ότι αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τις ορτροφές και υπάρχουν φωνές που λένε ότι θα μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο στο νησί μας. Εμείς πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε το έδαφο για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κρίση? Το θέμα με τις ζωοτροφές όντως έχει ξεφύγει. Εμείς σαν επιμελητήριο το έχουμε τονίσει και το έχουμε περάσει και στην πολιτική ηγεσία. Δυστυχώς έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα το οποίο ίσως είναι και λίγο, για τη γνώμη μου, ίσως δεν θα έπρεπε να έχει φτάσει σε αυτό το βαθμό. Δηλαδή, να είμαστε λίγο ρεαλιστές στο εξής. Η ζωοτροφή που πουλήθηκε και αγοράζεται από τους παραγωγούς αυτή τη στιγμή συλλέχθηκε την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή αποθηκεύθηκε την προηγούμενη περίοδο. Άρα καταλαβαίνετε ότι η αγορά ουσιαστικά δημιούργησε ένα περιβάλλον εσχουρκέρδειας. Τώρα από εκεί και πέρα, δεν είναι εύκολο στο νησί μας, επειδή είμαστε εξαρτώμενοι από τις ζωοτροφές, να πούμε ότι θα βρούμε εύκολες λύσεις. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ο κάθε συνεταιριστής, ο κάθε παραγωγός θα πρέπει να κινηθεί ανάλογα για να μπορέσει να βοηθηθεί. Τώρα, από το κράτος θεωρώ και πιστεύω ότι θα υπάρξει μία βοήθεια. Και εμείς θα πιέσουμε να υπάρξει βοήθεια σε αυτό το θέμα. Γιατί μπορεί η τιμή του γάλακτος να μαθαίνουμε ότι έχει μία ανωδική πορεία, δηλαδή συζητάνε ότι θα περάσει πολύ, κατά πολύ το 1,20, συζητάνε για ένα 40, συζητάνε για ένα 50. Ναι, συμπαρασύρει όμως και όλα τα άλλα. Μέσα σε αυτά είναι και ζωοτροφές. Χρειάζεται έρευνα αγοράς, χρειάζεται καλές συμφωνίες, χρειάζεται να τρέξουν λίγο οι συνεταιρισμοί να κλείσουν κάποιες καλύτερες τιμές. Η αγορά δυστυχώς δεν είναι καλύτερη. Να κάνω μια ερώτηση. Και βέβαια, εγώ. Μια που η μερίδα αυτά είναι προβατοκροφία και ένα από τα βασικά προβλήματα που έχουμε σε αυτό το νησί σχετίζεται με τα διαχειριστικά σχέδια των οικοτόπων που υπονοούνται αυτή την περίοδο. Πρακτικά, η εκπόνηση αυτών των σχεδίων σημαίνει ότι το 1:1 καταργείται και θα έχουμε απομείωση της κοσμοϊκανότητας των βοσκήσιμων εκτάσεων που έχει το νησί και αυτό θα οδηγήσει σε κίνδυνο απώλειας επιδοτήσεων. Ποια είναι η άποψη του γεωτέρη για αυτό το ζήτημα? Και φαντάζομαι ότι το ίδιο πρόβλημα δεν είναι μόνο οι Λέσβοι, θα έχουν τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου. Όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια υπήρχε μία τεχνική λύση. Μία λύση ουσιαστικά για να διασφαλίσει το ότι οι παραγωγοί μας θα συνεχίσουν να παίρνουν τις επιδοτήσεις τους, αυτές τις επιδοτήσεις που είχαν βγει από το 2015. Δεν ξέρω υπό αυτές τις συνθήκες, δηλαδή με το καινούργιο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί παγκοσμίως, αν θα ισχύσει αυτό που είπες αυτή τη στιγμή ή θα μπούμε σε μια λογική πάλι μιας λύσης καθαρά και μόνο για να διασφαλίσουμε τις επιδοτήσεις. Το ένα πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο τώρα όσο αφορά τη βοσκητική ικανότητα, που όντως πράγματι στο νησί έχει συσσωρευτεί ένα τεράστιο ζωικό κεφάλαιο, που η βοσκητική ικανότητα δεν χρειάζεται να είσαι γεωπόνος εκτινιέτος για να καταλάβεις ότι δεν σηκώνει τόσο μεγάλο, θα πρέπει αυτό να μπει σε μια λογική, θα χρειαστεί μια έρευνα για μένα και μια αφορμή είναι, μάλλον ένα ξεκίνημα αυτής της έρευνας είναι και η μερίδα αυτή που οργανώνουμε. Εξαίρετοι ζωοτέχνες θα έρθουν να μας αναλύσουν το πόσο αυτές οι εκμεταλλεύσεις είναι βιώσιμες και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι βιώσιμες και πώς θα μπορούσαν και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Θεωρώ πάντως ότι ειδικά στην Δυτική Λέσβο,
στην οποία εκεί έχει προχωρήσει και η διάβρωση του εδάφους, έχουμε χάσει το έδαφος ουσιαστικά εκεί, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Εκεί ίσως θα έπρεπε να προτείνουμε παρεμβάσεις εμπλουτισμού βοσκοτόπων, δηλαδή να δημιουργήσουμε εκ νέου βοσκητικά πεδία, να βοηθηθεί η όλη διαδικασία της γης, ώστε να βλαστήσει, ώστε να ανακάμψει στο βαθμό που μπορούμε να το κάνουμε, με δράσεις, προγράμματα, τα οποία θεωρώ ότι δεν θα είναι αρνητικό το Υπουργείο από τη στιγμή που υπάρξει μια σοβαρή πρόταση από εμάς να προχωρήσουν τέτοιες δράσεις. Ναι. Από ό,τι είδαμε και μας είπατε στην ημερίδα, έχετε προσκαλέσει και σημαντικούς παράγοντες στον χώρο για τον οποίο θα μιλήσετε, για την εγωπροτροφία στα νησιά. Και θα ήθελα να μάθουμε αν έχετε καθήν ανάλογες προσκλήσεις που θα παρακολουθήσουν και την οτρόφη κυρίως. Βεβαιότατα. Η ημερίδα είναι ανοιχτή. Η ημερίδα δεν είναι κλειστή μόνο για τους γεωτεχνικούς, είναι ανοιχτή. Έχουν προσκαλεστεί όλοι οι κτηνοτρόφοι, έχουν προσκαλεστεί οι συνεταιρισμοί, έχουν προσκαλεστεί οι φορείς, έχουν προσκαλεστεί οι πάντες. Και εκτός αυτού υπάρχει η δυνατότητα του live stream, θα υπάρχει ζωντανό, ώστε να γίνονται και παρεμβάσεις από τον οποιοδήποτε. Το λέω αυτό γιατί από εκεί μέσα καταλαβαίνω ότι θα αναδειχθούν πάρα πολλά ζητήματα, κυρίως προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Μόνο προβλήματα. Ναι, μόνο προβλήματα. Μόνο προβλήματα, όπως το λέτε. Και θα έχετε μέσα ανθρώπους που μπορεί να δώσουν λύσεις, δεν μπορούν να δώσουν, κάποιες απαντήσεις σίγουρα. Μπορούν να τους δώσουν, από εκεί πέρα, ο Γενικός Γραμματέας. Το πρόβλημα σε εμάς, αν μου επιτρέπετε, είναι το εξής, ότι εμείς είμαστε ένας φορέας ο οποίος, όπου μας ζητηθεί, όπως σας είπα και στην αναφορά μου, είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε και να δώσουμε ένα πλάνο, μια συζήτηση, να κάνουμε μια συζήτηση. Αλλά ουδέποτε σε αυτή την περιφέρεια καθίσαμε να δώσουμε έμφαση για το σημαντικότερο κλάδο που είναι ο πρωτογενής τομέας, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να βγούμε έξω και να διεκδικήσουμε σιγά σιγά με προτεραιότητες. Δεν μπορείς να τα, όπως σας είπα, είναι όλο προβλήματα, αλλά δεν μπορείς να τα λύσεις όλα τα προβλήματα μία και έξω. Θα πρέπει να ιεραρχήσεις τα προβλήματα, να δώσεις μία έμφαση και να αρχίσεις να διεκδικείς. Βλέπετε ότι σε άλλες περιοχές υπάρχει μία τρομερή ανάκαμψη στον πρωτογενή τομέα. Έχει συνδεθεί ο πρωτογενής τομέας με τους κλάδους, με διαφορούς κλάδους, με τον αγροδιατροφικό. Έχουν γίνει και έχει προβληθεί πάρα πολύ. Δεν είναι κρίμα όταν εμείς στηριζόμαστε στον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή είναι κατεξοχήν η διέξοδός μας, είναι η βαριά μας βιομηχανία ο πρωτογενής τομέας. Δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή να στηριχτούμε. Και το έχουμε δεδομένο, όχι ζητούμενο, δεδομένο ότι έχουμε τον πρωτογενή τομέα. Δεν είναι κρίμα να μην καθίσουμε αυτοί που, τέλος πάντων, εμπλέκονται, να συζητήσουμε ώστε να πάμε να διεκδικήσουμε και να μπορέσουμε σιγά σιγά να δώσουμε και μία δυναμική στους κτηνοτρόφους μας. Λέτε για τους κτηνοτρόφους. Όλοι οι κτηνοτρόφοι δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι σε μία κατάσταση, ξέρετε, να δουλέψουν, να παράγουν. Δεν έχουν το μυαλό και τη δυνατότητα. Είναι πολύ ελάχιστοι αυτοί που θα μπορέσουν να βοηθήσουν σε αυτό. Αυτό είναι, έχω την εντύπωση, αυτή είναι μία υποχρέωση όσων εμπλεκόμαστε και γυρίζουμε γύρω από αυτό που λέγεται πρωτογενής τομέας. Κάτι το οποίο το συζητάμε και το λέμε σαν καραμέλα, αλλά επί της ουσίας ποτέ δεν έγινε κάτι. Ουσιαστικό. Ενώ ουσιαστικό. Ζηλεύω να ακούω κατά καιρούς σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος να γίνονται δράσεις, έργα, τα οποία είναι διαφήμιση. Είναι διαφήμιση για τα προϊόντα μας, είναι διαφήμιση για το χώρο. Αυτό. Μιχάλη, έχετε λίγο περισσότερο για την αποζημίωση των υλοπαραγωγών της κακόπτωσης του Νοεμβρίου του 2021.
Μία πληροφορία που είχαμε με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ μου είπε ότι είναι στο τέλος των εξετάσεων των φακέλων, οπότε θα πιστωθούν άμεσα οι αποζημιώσεις. Ακριβώς πότε δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά δεν θα ήταν μέσα στο Μάιο, φαντάζομαι ότι θα είναι στην πληρωμή την επόμενη του Ιουνίου.